Ο Αμαζόνιος δεν ήταν πάντοτε έτσι όπως το γνωρίζουμε. Στη θέση του τροπικού δάσους, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι του, υπήρχε χαμηλή σχετικά βλάστηση, περίπου όπως και η Αφρική σήμερα. Αυτό μας μαρτυρούν βραχογραφίες 12.000 ετών τουλάχιστον. Στις βραχογραφίες βλέπουμε απεικονίσεις αλόγων, μαστοδόντων και άλλων ειδών που έχουν εκλείψει σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Η ανακάλυψη έγινε το 2017 σε μια έκταση περίπου 8 μιλίων στην περιοχή Σεράνια Τελαλιντόσα, στο κολομβιανό κομμάτι του Αμαζονίου. Οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής έχουν σχεδιάσει με αρκετές λεπτομέρειες τα ζώα και τον τρόπο ζωής τους, με κόκκινη όχρα στους βράχους, και οι αρχαιολόγοι που τα μελετούν μπορούν να βγάλουν σχετικά ασφαλή συμπεράσματα. Η χρησιμότητα των σχεδίων είναι πιθανότατα κάποιο είδος χάρτη για τα κυνηγοτόπια που χρησιμοποιούσαν τότε. Σε προηγούμενο μας βίντεο σχετικά με τα περίεργα και άλυτα αρχαιολογικά μυστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε αναφέρει ξανά το ενδεχόμενο αυτό για μυστηριώδεις βραχογραφίες που εντοπίζονται στην Βόρεια Αμερική και φαίνεται να υπάρχει κάποιο είδους σύνδεση.